Πάμε στην Αγία Νάπα, κυρίες και κύριοι, καθώς Άγγλοι και Σουηδοί είδαν τον αγώνα των εθνικών τους ομάδων. Παίζανε μεταξύ τους, η Κατερίνα Ιωάννου ήταν εκεί, έζησε τον παλμό. Είδαμε και εμείς πλάνα που μας έστειλε η Κατερίνα μαζί με τον κινηματογραφιστή μας, τον Πανίκο τον Ανδρονίκου. Είδαμε πολλούς Άγγλους να χαίρονται, κέρδισε η ομάδα τους. Φυσικά στην Αγία Νάπα είναι ολοήμερο το πάρτι κάθε μέρα, αλλά σήμερα είχε την τιμητική του λόγω και ποδοσφαίρου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Θωμά, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αγία Νάπα. Καλησπέρα σας καταρχήν. Γίνεται χαμός με την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα Σουηδία-Αγγλία. Όπως γνωρίζετε, νικητής ήταν η Αγγλία με 2, η οποία σκόραρε 2-0 εναντί της Σουηδίας. Όλη η Αγία Νάπα γιορτάζει σε ρυθμούς μουντιάλ. Μπαράκια, γνωστά στέκια και καφετέριες είναι γεμάτες τόσο από τουρίστες αλλά και από Κύπριους, οι οποίοι μέσα από τους γιγαντοοθόνες έσπευσαν για να δουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Αλφα είναι χαρακτηριστικές, όπως βλέπετε και εσείς, σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Γιόρτασαν ιδιαίτερα οι Βρετανοί και, αν μου επιτρέπεις, Θωμά, δικαιολογημένα, αφού 28 χρόνια μετά προκρίθηκε η Βρετανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όμως την ίδια ώρα είχαμε και έτσι κάποια αντίδραση από τους φίλαθλους, από τους οπαδούς, αυτούς που στήριζαν την Σουηδία. Έφυγαν δυσαρεστημένοι, έτσι, με κάποια απογοήτευση στο πρόσωπό τους, αφού η χώρα τους δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι εδώ στην Αγία Νάπα είναι μόλις σχεδόν 9 η ώρα και είναι ήδη αυξημένη η κίνηση, έχει αρκετό κόσμο. Βρισκόμαστε κιόλας εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και όπως έχετε δει και εσείς, γιορτάζει τόσο γιορτάσαν φυσικά, μοντιά, ναι, βλέπουμε δίπλα και... βλέπει ο κόσμος τα πλάνα δίπλα από τους πανηγυρισμούς. Να πω ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί κατεξοχήν τουρίστες που έρχονται στην Αγία Νάπα είναι Βρετανοί και Σουηδοί, παραπάνω τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η δημογραφία των τουριστών, οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι έμαθες και από ό,τι ξέρεις, δεν υπήρξε κάποιο παρατράγουδο? Όχι, Θωμά, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι δεν υπήρξε κάποια ένταση ή επεισόδια. Κύλησαν όλα ομαλά όσον αφορά τους οπαδούς των δύο ομάδων. Βέβαια, η ώρα 9 ξεκινά και ο επόμενος αγώνας. Ήδη άρχισαν να συγκεντρώνονται και για τον επόμενο αγώνα. Αλλά να πούμε ότι... φαίνεται όμως να σημειώσω και κάτι, Θωμά, αν με επιτρέπεις. Πες μας. Η επιθυμία του Δήμου Αγίας Νάπας για ποιοτικό τουρισμό φαίνεται να επιτυχάνεται και να είναι σε καλό δρόμο. Υπάρχουν βέβαια και κάποια φαινόμενα του παρελθόντος, ωστόσο όμως φαίνεται να κυλούν τα πράγματα πιο ήρεμα εδώ στην περιοχή. Είναι αυξημένη και η περιπολία της αστυνομίας, υπάρχει έτσι και πιο αυξημένο το περίπολο για λόγους ασφαλείας αλλά και επιτήρησης τόσο των τουριστών όσο και αυτών οι οποίοι έσπευσαν εδώ στην περιοχή για να απολαύσουν τις διακοπές τους.